Ο Μανόλη που στα στέκια τη νεολαία είναι γνωστό ω MC Γίνκα, είναι μουσικό. Γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονεί Νιγηριανή καταγωγή. Τελείωσε ελληνικό σχολείο και ΤΕΙ, δεν έχει όμω ελληνικό δελτίο ταυτότητα. Όπω και άλλοι 200.000 νέοι και νέε, οι λεγόμενοι μετανάστε δεύτερη γενιά. Νιώθει ότι δεν υπάρχει και ότι δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν μπορεί να ονειρευτεί, δεν μπορεί να, να στήσει κάτι στη χώρα που έχει γεννηθεί. Και προσπαθεί με διάφορου άλλου τρόπου να προσπαθεί να επιβιώσει. Ο Μαχμούτ πριν από πέντε μήνε πολιτογραφήθηκε Έλληνα. Και όμω, μόλον ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τώρα κάνει το διδακτορικό του στην καρδιολογία, επί 29 ολόκληρα χρόνια δεν λογιζόταν ω Έλληνα πολίτη. Για κάποια περίοδο, ναι, υπήρχε αυτό ο φόβο ότι μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα. Ε, το ότι κάποιο χωρί τέλειω χαρτιά να σταματήσει η αστυνομία. Και η αλήθεια, ο φόβο κυρίω ήταν ότι δεν γνώριζε ακριβώ τη διαδικασία μετά. Νιώθει ότι έχει φτάσει μέχρι σε ένα σημείο και μετά από εκεί και πέρα ότι κάποιο έκλεισε την πόρτα από πάνω και μένει εκεί. Μέχρι σήμερα τα παιδιά αυτά παρέμεναν παγιδευμένα σε ένα ατελείωτο κυνηγέν Σίμων, προκειμένου να καταφέρουν να παραμείνουν στη χώρα στην οποία γεννήθηκαν δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα, ενώ σε πολλέ περιπτώσει δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε το επάγγελμα που έχουν σπουδάσει, καθώ αυτό προποθέτει την ελληνική υπηκότητα. Ένταξη όμω δεν είναι το να σε αποδέχεται κάποιο μόνο στο να μπορεί να κάτσει σε μια καφετέρια να πιει ένα καφέ, ούτε ένταξη θεωρείται με το ότι μπορώ να πάω στο σινεμά να πληρώσω ένα στήριο ή να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ένταξη θεωρείται να έχω τα πλήρη δικαιώματα. Το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια έρει το θεσμικό κενό για τα παιδιά μετανάστε δεύτερη γενιά. Το νομοσχέδιο φορά σε περίπου 100.000 παιδιά νομίμων μεταναστών που τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα. Μέχρι σήμερα παρέμεναν μετέωρα χωρί χαρτιά. Είναι θέμα δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να ρωτά ένα παιδί αν νιώθει ή, ή, όχι. Είναι σε ένα παιδί το οποίο το ακούς να μιλάει ελληνικά, το να ακού να φέρεται ελληνικά, ε, ε, το να ακού να έχει, να έχει οθετήσει όλου του ιδιωματισμού και τον τρόπο γενικότερα.